Επιστρέψαμε και ξυφουλκούμε για μια φορά ακόμη μια μικρή ανάπαυλα και πάμε να το πολεμήσουμε. Γιατί έχουμε αποφασίσει, έχουμε συμφωνήσει πρωτίστως, μάλλον έχουμε συνομολογήσει, αυτό είναι το ορθότερο, ότι μπορεί να μην είναι απολύτως αποτελεσματικός ο λόγος, αλλά είναι πρόσφορος. Και ως τέτοιος δίνει μέσα από την ατομική ελευθερία στον καθένα το δικαίωμα να λάβει το αντίδωρο ή να μην το λάβει. Να ομοψυχήσει ή όχι. Αυτό δεν θα το ξεπερνούσαμε ποτέ σαν ευζήν. Δεν θα το επεδίωκα ποτέ να επιβληθούν πράγματα. Έτσι προσκαλώ ανθρώπους δίπλα μου, πρώτον για να απομυθοποιήσω τους μονολόγους και κατά δεύτερο λόγο για να αποδείξω ένα από τα βασικά θεμελιώδη, θα έλεγα, προσωπικά μου πιστεύω. Αυτό που έχει να κάνει με την ισχύ της κοινωνίας, της χωρίς επισημότητες και τρανταχτές ονομασίες κοινωνίες και οι αξίες που διαθέτει. Έτσι, ανύποπτα, απόλυτα ευσυνδυαστικά, εκεί που δεν το περιμένεις. Θα μου πείτε, συνήθως τα όμορφα πράγματα έχουν να κάνουν με τον λεγόμενο θετικό ευσυνδυασμό και πολλές φορές εξαιτίας αυτού του ευσυνδυασμού δεν γίνονται καταληπτά, δεν τα αντιλαμβάνεται κανείς έως όταν τα προσπεράσει. Και επειδή η μηχανή εντός δεν είναι και η καλύτερη, έχει πλέον σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία της, τις προσλαμβάνουσες δεν μπορεί να τις επαναφέρει για να τις διαχειριστεί περισσότερο, έτσι ώστε να προσθέσει το ευεργέτη, να το εντάξει εντός. Έρχεται και φεύγει. Τις περισσότερες φορές είναι απολύτως ακατάληπτο. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε ότι καλό είναι η τηλεόραση ως ένα τεράστιο, σε ό,τι έχει να κάνει με τις τεχνικές του δυνατότητες μέσω, να δίνει τον λόγο σε συνανθρώπους, συμπολίτες, που έχουν κάτι πάνω από το συνηθισμένο, πάνω αν θέλετε και από το λεγόμενο υποφερτό, να υποθεί. Έτσι βρίσκεται δίπλα μας η Αγγελίνα Μηταυτσή, θα έλεγα κατά μία έννοια σχεδόν σύμβουλος αυτής της εκπομπής. Και σήμερα ανοίξα μια κουβέντα που ξεκίνησε από κάποιους έτσι αφορισμούς κατά των πολιτικών και των πολιτικών προσώπων. Διάκριση. Έστω, φτάσαμε σε ένα άλλο σημείο να δούμε από πολύ ψηλά τι είναι εκείνο που μας αξίζει. Τώρα θα μου επιτρέψετε, επειδή κρατάμε υλικό στα χέρια μας, να σας δείξουμε, να σας δώσουμε κάποια στοιχεία από τις ενασχολήσεις αυτές τις ανιδιοτελείς, επαναλαμβάνω, αμυστή, αφιλοχρήματες ενασχολήσεις της ίδιας της αγαπητής Αγγελίνας Μηταυτσή. Θα δούμε λοιπόν κάποια έργα, κάποιες εργασίες και θα την ακούσουμε να σχολιάζει ό,τι βλέπουμε. Θα παρακαλέσω πολύ να παίξει το υλικό μας. Λοιπόν, σ' ακούμε. Εδώ ένιωσα ότι θα ήθελα, καθώς κατάλαβα... Συγγνώμη λίγο, ό,τι θα δούμε είναι διαχειρώσου. Και παιδιών, θα σας λέω. Και παιδιών, ναι. Τα παιδιά αυτό είναι... θέλω να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Αυτά λοιπόν είναι μια κοινή προσπάθεια μιας δασκάλας και ναι, των παιδιών της. Έτσι. Έτσι. Ωραία. Βέβαια, προσπαθώ να χρησιμοποιήσω υλικά. Έτσι γεννήθηκαν και πολλές, πολλά καλούπια ή πολλά στυλ τεχνοτροπίας. Ναι. Η ίδια μπορώ και παίζω με την ύλη πάρα πολύ και φέρνω πραγματικά καινούργια πράγματα στη γη. Αυτό είναι ίσως το καλοπροαίρετο με το οποίο κάθομαι. Αυτές οι κούκλες δεν είναι ζωγραφιά, είναι χειροποίητες, είναι κούκλες. Σπάνινες, ναι, έτσι. Και είναι κατοικίες οντοτήτων που λέει ένας φίλος. Τα παιδιά λοιπόν τα δείχνω με τρόπους πολλούς να κατασκευάζουν, αλλά προσπαθώ να μάθουν πάνω απ' όλα την αφετηρία για να δημιουργήσουν. Προσπαθώ να τα περάσω και την επαφή με τον εσωτερικό κόσμο,
τονίζοντάς τους ότι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής είναι να μας δώσει την ευκαιρία να δουλέψουμε πολύ σκληρά. Έτσι δουλεύετε. Εδώ, αυτός είναι ένας από τους χώρους, ας πούμε. Είναι πολλά τραπεζάκια. Ναι. Είναι τραπεζάκια. Πάντως έτσι είστε. Είστε μία ομίγυρης. Ναι, μία παρέα και με όλη την ώρα φωνάζουν «Κυρία, κυρία, θα μας κάνεις το κεφαλάκι, θα μας κάνεις εκείνο». Μάλιστα. Γι' αυτό και σε ένα σημείο με εντυπωσιάζει. Καταρχήν, κλείσαμε πια αυτή τη χρονιά και κάναμε μία γιορτούλα προχθές. Φτάσαμε μέχρι και σε πίνακες των παιδιών, προσπαθώντας να τους δείξω ότι αυτά που μάθαμε μπορούν να αρχίσουν να τα ενώνουν και να δημιουργούν πίνακες με τα ίδια πράγματα, με ένα ξύλο που θα βρουν. Αυτά τα σπιτάκια που βλέπετε είναι ένα πινακάκι, μπορούν να το κάνουν τα παιδιά και δημιουργούν έτσι. Προσπαθώ να τους εξηγήσω ότι η δημιουργική ζωή είναι ευλογία εδώ, τόσο για αυτούς, όσο και για τους ανθρώπους που είναι γύρω, τονίζοντάς τους να πιστέψουν στους εαυτούς τους πόσο μα πόσο πλούσιοι είναι μέσα τους. Και λέω θα το δείτε ακόμη και όταν το χατζηλίκι σας που θα δίνατε για να πάρετε ένα δωράκι θα το βάζετε στον κουμπαρά. Γι' αυτό τους μοίρασα κουμπαράδες. Μαθαίνουν λοιπόν αυτά τα παιδιά σε βάθος πράγματα και ενώ μου φαίνονται απλές υποδείξεις που τους κάνω πολλές φορές, δεν τους είχαν μάθει ούτε στο σχολείο να τους λένε και τα λοιπά. Τι εννοείς, κυρία? Ή λένε, γιατί λες να τα κάνουμε όλα τέλεια? Βλέπεις εδώ ότι λέω να αγαπάς όλους, να υπηρετείς όλους. Γιατί αν δεν φτάσουμε εκεί και ό,τι πιάνουμε, το κοιτάζουμε πόσο θα το πληρωθούμε, πάντα δεν θα έχει ψυχή, θα έχει επάνω θάνατο, έχει νέκρα. Της αγάπης στα αντικείμενα είναι άλλο πράγμα. Δείτε τι γράφει τώρα το παιδί. Ένιωσα αγάπη, φιλία, συντροφιά. Πάνω απ' όλα την αγκαλιά έβαλε και μάθηση. Δεν έβαλε πρώτα τη μάθηση. Είναι πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Φυσικά αυτά, αυτά όλα που βιώσαμε, ένιωσα αγάπη, φιλία, συντροφιά και μάθηση. Δηλαδή πρωτίστως έδωσε αυτό που μας λείπει. Πέρασε πρώτα από την ψυχή και μετά πήγε στον εγκέφαλο. Αυτό προσπαθώ να τους περάσω. Μάλιστα τώρα πια λένε και προσευχή, θέλουν να λένε προσευχή και η ίδια συμπληρώνω. Θεέ μου, βοήθησέ μας να αποδεσμεύσουμε την δημιουργικότητα που μας χάρισες και βοήθησέ μας να συγκεντρώσουμε το νου ώστε να κατευθύνει τις αισθήσεις να δημιουργήσουμε αγάπη, καλοσύνη, ομορφιά. Μάλιστα, θέλω εδώ σε μένα, τους... σε μένα τώρα. Θέλω να τους... Θέλω να μου επιτρέψεις, για να δίνουμε και τα πραγματικά στοιχεία, να πω ότι το υλικό που απολαύσατε, δεν είδατε, απολαύσατε, είναι ένα δείγμα γραφής και μόνον μικρό. Από το τεράστιο σύνολο μιας προσπάθειας έτσι, ομαδικής και μάλιστα με ηλικίες που... προφανώς και μας αφορούν, τα παιδιά μας είναι, ναι. Έτσι. Ναι. Θα έχουμε την ευκαιρία, ξέρω ότι θα το ζητήσετε, κυρίως εκείνοι οι οποίοι θέλετε να το μιμηθείτε, γιατί εγώ ήδη έβαλα κάτι στο μυαλό μου, βλέποντας αυτές τις εικόνες, αυτές τις δημιουργίες, στο επίπεδο που μπορώ να δημιουργήσω, γιατί δεν μπορώ να φτιάξω αυτά που είδα, αλλά μπορώ να πάρω το στυλό στα χέρια και να αρχίσω να γράφω κάτι, με αρέθισμα ακριβώς αυτό που είδα. Σε όλους βοηθάει. Αρκεί να υπάρχει μέσα ο χώρος στον οποίο θα κινηθούν αυτές οι ευαισθησίες. Γιατί η ευαισθησία θέλει τον χώρο. Θέλει τον εντός χώρο. Όχι τα γήπεδα και όχι εκείνο που, αν θέλετε, πολλές φορές το ανάγουμε σε θαυματικό, επειδή κατά περίπτωση και κατά περίσταση μας βγαίνει στην καθημερινότητά μας. Όταν μέσα σου θα στολίσεις τους χώρους σου με εκείνο που σου αξίζει, θα είσαι αντάξιος των προσδοκιών και όλων των άλλων. Εκεί ανάγεται φυσικά και η τέχνη με τους φωτισμένους. Γιατί είχαμε μία κουβέντα μέχρι διαμάχη για το τι τελικά είναι τέχνη, για το ποιος είναι ο καλλιτέχνης και απλώς καταλήξαμε για να συμφωνήσουμε. Μιλάμε ότι εντάξει τέχνη, έχουμε τουλάχιστον δύο αναγνώσεις. Καλλιτέχνης είναι εκείνος ο οποίος πληρώνεται τα πάντα γιατί θεωρεί πως είναι τόσο καλλιτέχνης που δεν μπορεί να μην πληρώνεται τα πάντα. Καλλιτέχνης είναι και εκείνος ο οποίος κυριολεκτικά έχετε ακούσει, έχεις ακούσει
να το συζητήσουμε λίγο παρεούλα για το Γιαννάκη το Μιλοσποριά. Όχι. Λοιπόν, το διάβασα όταν ήμουν πολύ μικρός. Είναι ένας από τους θρύλους της Αμερικής, επειδή αναφερθήκαμε στην Αμερική. Και εγώ, ξέρεις, είμαι από εκείνους που δεν πιστεύω ότι υπάρχουν βάρβαροι λαοί. Βάρβαρες εξουσίες υπάρχουν. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι βάρβαρες εξουσίες είναι βάρβαρες επειδή έχουν μόνον ένα σκοπό. Την αύξηση του πλούτου και αυτό που ονομάζουμε ματαιοδοξία ή φιλοδοξία στην άρνησή της. Έτσι, οι λαοί δεν είναι βάρβαροι. Αυτός λοιπόν λέγεται, ήταν ένας τύπος που σήμερα θα τον ρίχναμε σφαλιάρες και θα τον φτύναμε γιατί θα τον θεωρούσαμε πολύ γραφικό, ο οποίος επειδή δεν είχε τι να κάνει, έπαιρνε σπόρους από μήλα και γύριζε όλη την τότε Αμερικανική Ήπειρο, το βόρειο τμήμα, την Αχανή Δύση όπως τη λέγανε, και έσπερνε μηλιές, πετούσε μηλόσπορους. Και λέγεται, εκεί βασίζεται τώρα ο θρύλος, ο μύθος, δεν ξέρω ακριβώς πόση σχέση έχει με την πραγματικότητα, ότι οι δυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών είναι κατάσπαρτες από άγριες ελιές επειδή υπήρχε αυτό το πρόσωπο. Πηγαίνω τώρα εκεί γιατί το θυμήθηκα από τα παιδικά μου αναγνώσματα για να πω ότι αυτός είναι καλλιτέχνης. Αλλά αυτός είναι ένας άλλος καλλιτέχνης. Εγώ θα το έλεγα, γιατί ξεκίνησα να λέω και για την εργασία, όπως είπα και στα παιδιά, κανείς πρέπει να αγαπάει αυτό που κάνει, να εργάζεται εδώ στη γη και να κάνει το καλύτερο. Τονίζω στα παιδιά ότι κάντε σωστά αυτό που κάνετε τώρα, σωστά όμως, και να, όσο και αν χρειαστεί, πρέπει να σταματάει ο χρόνος όταν δημιουργείται. Ο Θεός δεν είναι στο χρόνο, είναι στο άχρονο. Και ο άνθρωπος όταν δημιουργεί και συγκεντρώνεται, και αυτό τα παιδιά τους το διδάσκω και τους το εξηγώ. Γιατί έχουμε παιδάκια τα οποία είναι ανήσυχα, με πολύ έντονη φαντασία. Φαντασία δεν είναι το καλύτερο πράγμα στον άνθρωπο και δυστυχώς και οι δάσκαλοι δεν ξέρουν ότι δεν είναι καλό. Είναι, όπως το λέει ο Βάισακ, αυτό το ταχύτερο ξεδιάντροπο όρνεο. Και σε βεβαιώ γιατί είχα φαντασία και αργότερα την πέταξα από πάνω μου πολύ συνειδητά, με ηλέγχε και με αναστάτωνε, και προσπαθώ να το κάνω στα παιδιά. Τους αφήνω την εξαντλήσουν. Είναι μερικά που δίνω εγώ ένα ερέθισμα και λέω εγώ κυρία θα κάνω εκείνο, όμως μου βγήκε αυτό. Λέω ναι, εσύ να το κάνεις, ξέρω ότι το παιδί είναι παρορμητικό και έτσι κι αλλιώς πρέπει να κάνει το δικό του. Με αποτέλεσμα όταν τα άλλα στο τέλος εμφανίζουν ένα ωραίο έργο πριν φύγουν ή με τελές για να το συνεχίσουμε, αυτό το παιδί βάζει τα κλάματα, ξέρω εγώ, ή στεναχωριέται. Την επόμενη είναι το καλύτερο. Έρχεται πιο πειθαρχημένο να καθίσω κοντά σου, κυρία, και αυτά, και λέει ποιος ήταν σήμερα πιο καλός, ποιος είχε τα πιο πολλά πράγματα φέρει, γιατί ξεχνιούνται κιόλας, δεν είναι και έτοιμα. Χρειάζονται πάρα πολύ αγάπη τα παιδιά για να το κάνουν. Αλλά και εμείς πολύ υπομονή να τους μεταδώσουμε την αγάπη για την εργασία και ότι αυτή τη χαρά του παιχνιδιού δεν πρέπει να τους το πάρει κανείς. Μα κανείς. Για μένα η ζωή είναι ένα παιχνίδι, πρέπει να το παίξουμε, είναι τραγούδι να το τραγουδήσουμε, είναι αγάπη, πρέπει να τη νιώσουμε, είναι παιχνίδι να το παίξουμε. Ο κάθε άνθρωπος όταν ορίσει τη ζωή του έτσι, αλλάζουν τα πράγματα. Είχα ακούσει κάποτε μία ιστορία πάλι πάνω στην εργασία, να γίνουμε λέει σαν αυτόν. Τότε θα φαινόμαστε σαν αυτιστικοί για τους άλλους, όλοι αυτοί που αναφέρθηκες και στους εξουσιαστές και ξέρεις όλοι οι άνθρωποι και οι χαρισματικοί, αν μας δοθεί ρόλος, περνάμε από την ανάγκη του εξουσιαστή, χωρίς το καταλάβεις. Αυτό μέσα στην ίδια μας την καθημερινότητα είμαστε εξουσιαστές. Βεβαίως, και άμα έχεις και χαρίσματα. Και πολλές φορές άκρως φασιστοειδή, έτσι, όταν γινόμαστε εξουσιαστές. Το είδα, το ξέρω, έτσι. Το ξέρω και αυτό είναι ένα στάδιο όλων των ανθρώπων, των χαρισματικών, όταν τους δίνεται ρόλους, είτε γιατί πιστεύουν πολύ σε αυτό που κάνουν. Εκείνο που τα διορθώνει όλα είναι η αγάπη και η κατανόηση. Η αγάπη, το ότι πρέπει τον άλλο να τον βοηθήσω να έρθει προς εμένα, να παρακολουθήσει και η μόνη μου χαρά θα είναι η δική του η χαρά. Αυτό όμως είναι στην αγάπη που ξεκίνησα να λέω, που δεν το ολοκληρώσα, για την αγάπη, το σταματήσαμε νομίζω και είπαμε ότι υπάρχουν τρεις αγάπες που γνωρίζουμε εδώ, την εγωιστική αγάπη, την αμοιβαία μείναμε εκεί, που είναι σαν το φεγγαρόφωτο, και υπάρχει και αγάπη του ήλιου, του Θεού, που είναι αγάπη προς όλα.
δεν φωτίζει το και διαπερνάει και ζωογονεί το κουνουπάκι, την πεταλούδα, το στραφταλίζοντας τον ήλιο. Δεν μεροληπτεί. Ναι, τον οχητό που το δίνει μισανοιχτό, ναι βέβαια. Τα πάντα. Και ούτε κρίνει, γι' αυτό λέμε, είδες που είπε αγάπη, δεν το ξέρω, ότι η αγάπη ότι είναι η μεγίστη απόσταση. Ε? Η μεγίστη απόσταση. Ήθελα να το ολοκληρώσω αυτό, γιατί γι' αυτό έκανα όλη την παρένθεση, να μην λέω λόγια, είναι μέσα στην δική μου την τακτοποίηση της αλήθειας και αυτά πρέπει να τα δίνουμε σωστά. Και ήθελα να πω για την δουλειά, λοιπόν, πρέπει έτσι να παραδοθούμε τόσο απλά, όχι με κίνητρο μόνο τα χρήματα, τόσο απλά. Ήταν ένας Γιάννης ο οποίος χτύπαγε πέτρες. Και τον φώναζε να πει: τι κάνεις εκεί, Γιάννη, σπάζω πέτρες. Γιατί τις σπάζεις τις πέτρες, να πάρω λεφτά. Και τι να τα κάνεις τα λεφτά, να πάρω μακαρόνια. Και τι να τα κάνεις τα μακαρόνια, να τα φάω και θα πάρω δύναμη. Να κάνεις τι με τη δύναμη, να σπάζω πέτρες. Ταπείνωση. Ο φαύλος κύκλος. Όχι φαύλος κύκλος. Ναι. Και αφημένος ο άνθρωπος, ικανοποιημένος. Γιατί ένας άνθρωπος που νομίζουμε ότι είναι νοήμων, μην νομίζεις, και οι Άγιοι αυτά πάλεψαν για να έρθουν σε τέτοια στάδια σαν το Γιάννη. Δηλαδή, άδειασαν τα πάντα και αφέθηκαν. Δεν έχει σημασία τι κάνεις. Εάν αυτόν τόσο απλά ήταν θετικά μέσα του και είχε αυτήν την απλή απάντηση για όλα, ήταν μαγική ώρα. Προφανώς, αν το κάνεις με επίγνωση. Το φαύλος κύκλος το ανέφερα σε ότι έτσι όπως το προσδιορίζουμε εμείς, οι σύγχρονοι ναι, άνθρωποι. Ναι. Αυτό ονομάζουμε φαύλο κύκλο. Σε βεβαιώ ότι... Αυτό το οποίο τελικά μπορεί να επιφέρει πολύ ευεργετικά πράγματα μέσα μας και κυρίως στη σχέση με τις πραγματικές δυνατότητες, με τον πραγματικό ρόλο, με όλα αυτά. Εμείς το ονομάζουμε φαύλο κύκλο. Στην Ινδία λένε μία ρίση. Λέει, όταν η ζωή σας δώσει την ευκαιρία να δουλέψετε, να δουλέψετε τόσο σκληρά που θα σπάσουν τα κόκαλά σας από τη δουλειά. Αλλά θα έχετε τόσα πολλά αγαθά και τόση τροφή που θα σπάσουν τα δόντια σας για να τη φάνε. Και οι παλιοί λέγανε έκατσε η δουλειά στην πόρτα και κυνήγησε τη φτώχεια. Και το απευθύνουμε αυτήν την εποχή σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί είμαι επίσης ένας άνθρωπος που δουλεύει ακατάπαυστα, γιατί είναι η φύση μου. Μου αρέσει το παιχνίδι. Μ' αρέσει να παίζω. Για μένα είναι παιχνίδι εδώ κάτω, δεν είναι τίποτα παραπάνω. Μετουσιώνεις όμως τη δουλειά σε παιχνίδι. Ναι, έτσι. Γιατί δεν είμαι... αυτό είναι ένα τεράστιο μυστικό. Δεν είμαι στο επίπεδο πια, έτσι. Δεν είμαι στο επίπεδο, είμαι όνια ψυχή και από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή είμαι εδώ και οτιδήποτε κάνω, το κάνω ως παιχνίδι. Πες μου λίγο, επειδή προηγουμένως είδαμε κάποια πράγματα για τα οποία γεννώνται αυτονοήτως ερωτήματα και θα έλεγα τα πρώτα τα εισπράττεις η ίδια από τους άμεσα εμπλεκόμενους. Όχι από τα παιδιά, γιατί τα παιδιά δεν ρωτούν παρά μόνο εκείνα που χρειάζονται ναι, για να συνεχίσουν να αντιλαμβάνονται τον κόσμο που ως φρέσκες ψυχούλες τον βλέπουν και υπασχίζουν να τον κατανοήσουν. Ένα μεγάλο γονείς, δώρο. Αυτό θα ήθελα να σου πω. Λένε. Εκεί ακριβώς. Ένα μεγάλο δώρο λοιπόν για μένα είναι όταν άκουσα από τρεις γονείς που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους το ίδιο πράγμα. Ότι τα παιδιά κατάφερες μέσα τόσο λίγο χρόνο να τα ανοίξεις τόσο το μυαλό τους που μας δίνουν λύσεις στην καθημερινότητα σε απλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα. Αυτό για μένα ήταν μεγάλο και σπουδαίο. Τους δίνουν λύσεις τα παιδιά. Μα είναι απλό. Λύσεις που προφανώς, γιατί φαντάζομαι ότι θα σε έχει... Δεν τις μπροστά τους. Δηλαδή, εγώ τα διδάσκω με πινέλα, τα διδάσκω με ατλακόλ, τα διδάσκω με ύφασμα, τα διδάσκω με βελόνα. Άρα θέλεις να μας πεις ότι επειδή τους προτείνεις σχεδόν τα πάντα ως υλικά τέχνης, τα πάντα, είναι σαν να τους λες ότι ξέρετε, όλος ο κόσμος που βλέπετε είναι έτοιμος να τεθεί στην υπηρεσία σας. Ακριβώς. Αυτό εννοείς. Και τους λέω, δεν θα πετάτε ούτε ένα πανάκι, ούτε ένα ξυλάκι. Ένας πίνακας μου ζωφάνηκε, τους έδειξα και τους είπα πίσω από τα τελάρα που φέρατε έχει κάτι έτσι για να υπερασπιστούν την ορθογόνια γωνία, το οποίο δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε, ήταν μικρά τελαράκια. Λέω κοιτάξτε τι θα κάνετε και τους τα βάζω έτσι δίπλα-δίπλα και λέω δείτε τι ωραίο κάγκελο που έγινε τώρα εδώ. Τρελάθηκαν όλα, το κάνανε το καγκελάκι αυτό. Βλέπετε, λέω, το μυαλό σας θα είναι συνεχώς σε γρήγορση. Μπορείτε να κάνετε ένα καταπληκτικό ανάγλυφο πίνακα. Εγώ προσωπικά λέω ζωγραφίζω και μάλιστα θα μπορούσα να φτιάχνω πορτρέτα, βέρτα, κουβέρτα και να βγάζω και την ψυχή των ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά, μου αρέσει πάρα πολύ το παιχνίδι. Τρελαίνομαι. Δηλαδή, εγώ θα μου άρεσε πολύ να κάνω για ένα παιδάκι ένα ανάγλυφο πίνακα για να πάω να πάρω, τους λέω, ξυλάκια εδώ στον κήπο δίπλα και να φτιάξω
το καγκελάκι εκεί, το σπιτάκι. Τα σπιτάκια σας έχω δείξει να τα κάνετε με υφασματάκια που έχουν πιο πολύ ζεστασιά, περισσότερη αγάπη. Τι είναι να τα πάρεις στο πινέλο, τίποτα. Δείτε όμως τι πράγματα μπορείτε να κάνετε. Και αυτά τα πράγματα, γι' αυτό θέλω να τους πω και ζωή χωρίς χρήματα, έρχονται και εποχές, πάρα πολύ δύσκολες. Όταν λοιπόν αυτά τα παιδιά τα διδάξεις η ίδια, το γνωρίζω, αυτόν τον δρόμο το γνωρίζω. Πήρα δυο παιδιά αποφασισμένοι να μην πάω τον μπαμπά στα δικαστήρια. Και είπα θα τα ζήσω με ευλογημένα χρήματα. Και είπα τώρα τι γίνεται, τώρα τι κάνουμε. Και, δηλαδή μιλάμε σημείο μηδέν. Τι γίνεται τώρα. Και αρχίζω να τους εξηγώ, αυτός είναι περπατημένος δρόμος για μένα. Άνοιξα δρόμους δικούς μου. Πήγα στις βιοτεχνίες, τότε είχε βιοτεχνίες, είχαν ανθίσει βιοτεχνίες. Ναι, και έβλεπα τι υπολείπονται, τι θα πετούσαν, έγινα οι φίλοι τους. Λοιπόν, όλα αυτά τα πολύτιμα πράγματα, εγώ τα βλέπα σαν πολύτιμα, τα έπαιρνα. Και σιγά σιγά από εκεί έκανα, θα μπορούσα να το είχα κάνει αυτοκρατορία. Απλά εμένα με κουράζει η εμπορική πλευρά. Σ' αφήσει. Θα μπορούσε να το έχεις κάνει ένα διάσημο οίκο. Ναι, έτσι. Σε όλο τον κόσμο εδώ γνωστό. Έτσι. Όμως επειδή πρώτον εκεί κάναμε χοντρική γιατί έπρεπε να υπερκαλύψω τα παιδιά με τα πιάνα, με όλα αυτά, με τις σπουδές τους, ήταν και παιδιά, είναι και παιδιά ιδιαίτερα καλλιεργημένα. Εγώ δούλεψα πάρα πολύ, έλεγε η Στέλλα μικρό. Τσιπνάω, δουλεύεις, κοιμάμαι, δουλεύεις. Με έβλεπε πάντα είτε με τα πινέλα, είτε δεν άφηνα τίποτα που δεν έκανα. Και άνοιξα ένα δικό μου δρόμο. Και έκανα χοντρική. Δεν μου τέριαζε στη φύση μου όμως. Δηλαδή το έκανα μέχρι να μεγαλώσουν τα παιδιά και είπα στο. Το εμπόριο δεν σου τέριαζε. Oh. Οι νόμοι του εμπορίου. Εντάξει, το αλυσφαιρίσει, το δούνε και λαβίν. Τίποτα. Δηλαδή, το εισπράττειν και πάει λέγοντας. Όχι, για μένα ήταν πολύ σκληρή εμπειρία, αλλά το έκανα, πειθάρχησα ταπεινά και πολύ ωραία και μια χαρά τα κατάφερα και εξηγώ μέσα από αυτό στους ανθρώπους. Μετά σου έχω να φέρει το θέατρο, τι κάναμε κάτω, που ανεβάσαμε δύο θέατρα καταπληκτικά και διατρανώσαμε και την Ελλάδα, τη μεγαλώσαμε, με τι υλικά κάναμε σκηνικά. Και δεν ξέρω γιατί δεν το είδες αυτό. Εγώ σου το έστειλα γιατί ξέρω ότι αγαπάς την αρχαιότητα. Το παίξαν παιδιά. Το σενάριο είναι εμπνευσμένο γιατί όλοι ήταν αναζητητές αυτοί και είμαστε πολύ προσεγμένοι στο σενάριο που γράψαμε. Πόσο εύστοχο είναι για αυτήν την εποχή να πεζόταν ακόμη και στην εκπομπή σου αυτό. Αντί για επαναλήψεις. Εδώ είμαστε. Ναι, να το βάλουμε. Θα το πεις δημόσια ότι μας δίνεις το δικαίωμα να το παίξουμε, ναι, γιατί βέβαια. Εκεί έχουμε σοβαρά προβλήματα. Ναι, το ναι, λέω ναι, τώρα ναι, το έχω φέρει. Με έχω την ευκαιρία κάνει να εγώ τα τα ακούσει σκηνικά, και ένας κόσμος. Και επευκαιρία, επειδή είναι πάνω σε αυτές τις δημιουργίες που λέμε και τα παιδιά, μπορώ να τα μεταδώσω. Είναι, θα ρίσω όλο το κύτταρό μου. Είναι έτοιμο για να μεταδώσει αυτά, ενεργοποιημένο απόλυτα, ενώ δεν είμαι φευγάτη στην κυριολεξία. Είμαι πολύ ενεργοποιημένη εδώ, δηλαδή μπορώ να κάνω πράγματα που οι άλλοι για τον εαυτό τους ούτε τα φαντάζονται. Και πολλές φορές μου λένε, να βλέπω τι θαύματα, τα χρυσά τα χέρια, λέω και εσείς έχετε χρυσά χέρια. Εγώ αγαπώ πολύ την αρμονία, γιατί πιστεύω ότι καθώς εδώ κάτω είμαστε και κινούμαστε μέσα στην πολλαπλότητα, αυτό είναι τα κείμενα, μυρωδιές, μορφές, ονόματα, δεν εξυπηρετούν, στην άλλη διάσταση δεν υπάρχουν αυτά. Εγώ ούτε καν θέλω να τα ακούω, να ακούω ότι με κομματιάζει. Μαζεύοντας λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία εδώ στην πολλαπλότητα και δημιουργώντας αρμονία, αισθάνεσαι, θα ρίξεις το βήμα του Θεού. Γιατί η αρμονία πια σε κάνει να φεύγεις. Φεύγει η πολλαπλότητα, γίνεται αρμονία. Αυτή η πολλαπλότητα έρχεσαι εσύ και την παίρνεις και φτιάχνεις πολλά πράγματα. Αυτά όλα σιγά σιγά μέσα από παραμυθάκια, μέσα από τραγουδάκια κατά τη διάρκεια του μαθήματος στα παιδιά τα ενεργοποιώ και αλλιώς. Και αυτό ξαφνιάζει και τους γονείς και μάλιστα μας είπε ένα Ευγένεια καταπληκτικό. Ακούσαμε γιατί ήρθε και ο κύριος Βόγδανος, ο οποίος παρακαλυτά μου λέει θα κάνεις, μας παίρνουν και οι μεγάλοι, λέει, αφού είναι η κυρία Αγγελίνα να μας κάνει και εμάς ένα τμήμα. Λέω Στάσο, παιδί, πού θα πρωτοφτάσουμε, τι θα πρωτοκάνουμε. Λέω θα το σκεφτούμε, λέει, να κάνουμε και ένα τμήμα με μικρότερα και έτσι λέω θα τα δούμε, αυτά λοιπόν, θα τα σκεφτούμε. Θα μου επιτρέψεις πάλι σε διακόπτω γιατί η ρήμη σου δεν είναι ανεξάντλητη. Θα πάμε για τις τελευταίες μας διαφημίσεις, θα παρακαλέσω πολύ, θα επιστρέψουμε και θα συνεχίσουμε έτσι κάπως και κρατήστε κάτι έτσι για εκείνο που μπορεί να έλθει, γιατί όπως διαπιστώνετε μπορεί να υπάρχει μία αδιατάραχτη ρήμη, αλλά οι ευνηδιασμοί είναι πολλαπλοί και έρχονται κάπου εκεί ανάμεσα, εντελώς απροειδοποιητά, για να
κρατήσει ο καθένας κάτι. Γιατί όλα μαζί, εδώ που φτάσαμε, δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε. Εγώ, για παράδειγμα, τελειώνοντας αυτή η εκπομπή, θα σας πω τι κράτησα. Ήδη έχω 2-3 σημειωμένα. Έτσι, για να τα χρησιμοποιήσω. Εκείνο, ας πούμε, που μιλούσε για την αγάπη που μοιάζει με το φεγγαρόφωτο, το κράτησα. Ότι εκεί ακριβώς φτάνεις στο σημείο μιας αυταπάτης, να μην καταλαβαίνεις αν το σχοινί είναι φίδι ή αν το φίδι είναι σχοινί. Είναι χρειαζόμενα πράγματα. Και ευτυχώς η μακαριότητα του ανθρώπου έγκυται στη γνώση μέσα από το διάλογο. Γι' αυτό θεωρώ πολύτιμους τους προσκεκλημένους μου. Ακόμη και εκείνους οι οποίοι απλώς και μόνο δεν θα πούνε τίποτε περισσότερο παρά κάτι πρωτάκουστο. Κάτι που ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μου. Και κάπως έτσι θεωρώ ότι τα αξιολογείτε, τα εγκρίνετε και αν θέλετε τα εντάσσετε εντός, να μπω σε ένα πλεονασμό, επειδή ακριβώς τα θεωρείτε αξιοσημείωτα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.